Εγώ θέλω πάρα πολύ να γνωριστούμε και τώρα θα έχει πλάκα να μου πει και εκείνος. Τα έχουμε ξαναπεί, Ελένη μου, που μου συμβαίνει καμιά φορά. Καλώς μας ήρθες. Καλή μας χρονιά. Καλή μας χρονιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Για να πω την αλήθεια, όταν συζητούσαμε εδώ πριν κανένα μήνα με ποιον θέλω να κάνω ποδαρικό, ήσουν πραγματικά αυτός που πάρα πολύ ήθελα να μπει σε αυτό το σπίτι και να πατήσει με δύναμη, με χαμόγελο και με πείσμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά αυτό που μου λες και θέλω να μου πεις τους λόγους. Τους λόγους. Θα σου πω τους λόγους, λοιπόν. Έφταξα, όταν σε πρωτοείδα στις Μέλισσες, είπα, ήταν σαν να γνωριζόμασταν πρώτη φορά. Δηλαδή, σε κοιτούσα και λέω, ποιος είναι αυτός που τόσο πολύ πραγματικά με πείθει ότι είναι κακός, αλλά για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει, εγώ αυτόν τον κακό το συμπαθώ πάρα πολύ. Από τους λίγους κακούς που έχω συμπαθήσει, συνήθως δεν τους συμπαθώ τους κακούς. Ίσως γιατί είναι και αυτός μια βασανισμένη ψυχή, όσο και αν δεν του φαίνεται. Έχεις πολλά να μας πεις, λοιπόν. Και συμφωνώ πολύ με αυτό που είπε ο Θοδωρής, ότι στους κακούς δεν πρέπει να βρεις, να ψάχνεις να βρεις το πόσο, πώς θα τους δείξεις, τι θα κάνεις για να φανούν κακοί. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι πρώτα απ' όλα να δικαιολογήσεις, να βρεις το λόγο για τον οποίο έχουν γίνει κακοί άνθρωποι και μόνο μέσα από αυτό θα μπορέσεις να πιάσεις. Πρέπει να είσαι πολύ καλός άνθρωπος για να το εξετάζεις έτσι, να δούμε για ποιο λόγο κανείς γίνεται κακός. Είναι σαν να του δίνεις ήδη άφεση αμαρτιών για ό,τι έχει κάνει από τη στιγμή που ψάχνεις να βρεις τι τον Μόνο έτσι εσύ. Θα τον αγαπήσεις για να τον πλησιάσεις. Εσύ τώρα αυτόν που υποδίεσαι τον αγαπάς. Τον αγαπάω, ναι. Τον αγαπάω. Είναι ένας άνθρωπος που πέρασε δύσκολα. Δεν ήταν εύκολη η ζωή του. Είχε ένα ήταν εύκολη από ποια άποψη. Είχε ένα πολύ αυταρχικό πατέρα. Αυτό το καταλάβαμε. Ο οποίος ήταν με έναν τρόπο ίδιος με τον Δούκα. Ίσως και χειρότερος, μιλάμε ίσως για και λίγο πιο σκληρός. Πατέρα, και μιλάμε και, για γενιές. Και εσύ, ναι, μιλάμε το ίδιο πράγμα κάνεις. Ναι, ακριβώς. Μα αυτό γίνεται. Χωρίς να το καταλαβαίνεις υποσυνείδητα, ακολουθείς αυτό που έχεις μάθει. Και φτιάχνεις ένα δικό σου κώδικα ηθικής, έτσι ώστε να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Και από εκεί και πέρα χτίζεις αυτό το πρόσωπο του μάτσο, του άντρα, του δυναμικού, του σκληρού, του άτεγκτου. Που έχει βάλει στόχο τη ζωή του να βγάλει πολλά χρήματα, να τα αυγατήσει, να είναι παντού μέσα, να είναι σε όλες τις συμφωνίες. Εμένα πάντως με έψεις πριν κάνα μήνα σε εκείνα τα επεισόδια που φάνηκες καλός με τα κορίτσια τα οποία κυνηγάς. Καλά, δεν κράτησε πολύ, δύο επεισόδια, δυόμιση. Εγώ να δεις πόσο πίστηκα όταν διάβασα τα σενάρια και λέω. Καλά, πώς θα τον φέρω το Γενάρη. Εγώ τον φέρω σαν πολύ κακό, τον πιο επιτυχημένο κακό και αυτός μου γλύκανε. Φρόντισε λοιπόν η Μελίνα και τα άλλα τα παιδιά να το γυρίσουν πάλι τούμπα. Γιατί και εγώ αναθάρισα. Αναθάρισα λίγο. Λέω να, η ανθρωπιά. Κάτι υπάρχει. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε αυτό. Θέλω να δούμε πρώτα μαζί ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σένα. Γιατί. Θα σε ξαναρωτήσω. Τα έχουμε ξαναπεί εμείς οι δύο τηλεοπτικά. Τα έχουμε ξαναπεί πολύ, πολύ παλιά. Τόσο παλιά, τόσο παλιά που δικαιολογούμε να μην το θυμάμαι. Ήμασταν δεκαετία 90, οπότε ας το αφήσουμε. Εντάξει, ας τα αφήσουμε. Εντάξει, λοιπόν. Είναι πολλά τα χρόνια, Ρη. Έτσι, καλά το λες. Λοιπόν. Λέγαμε πριν τα διαφημιστικά μηνυματάκια ότι έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για τον Λεωνίδα. Μπαίνω κατευθείαν στον Ανικό, διότι εδώ θυμηθήκαμε ότι έχουμε κάνει μαζί ξεκίνημα πριν από πάρα πολλά χρόνια στον Αντένα. Θέλω να περάσουμε λοιπόν να δούμε αυτό για να μας ανοίξει κι άλλα παράθυρα από τη ζωή του, την επαγγελματική κυρίως και την προσωπική βέβαια, γιατί τα υπόλοιπα θα τα ανοίξουμε μαζί, αφού θα τα πούμε οι δυο μας σήμερα. Ωραία. Πάμε. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. Ο Λεωνίδας Κακούρης δεν είναι κακός, παρά τους αναπόφευκτους σχεδόν συνειρμούς που δημιουργεί το επιθετό του. Και παρά το πληθωρικό ταλέντο του που τον κάνει να ζωντανεύει πιστικά, σκοτεινούς, αντιπαθείς, τηλεοπτικούς χαρακτήρες. Επίσης δεν είναι Δούκας. Είναι όμως, ή τουλάχιστον έτσι λένε οι φίλοι του, ευγενής από φύση. Άνθρωπος γενναιόδωρος, ηθοποιός αφοσιωμένος στην τέχνη του. Και σε επιμένει εκείνος πως από τότε που έγινε πατέρας, όλοι οι άλλοι ρόλοι της ζωής του μπήκαν στην άκρη. Γεννήθηκε στη Γερμανία, ένα καθαρό αιμο παιδί μεταναστών όπως λέει και έζησε για καιρό στην ελληνική επαρχία, στα χωριά γύρω από το Αγρίνιο. Φύση καλλιτεχνική, αγαπούσε τη μουσική, τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική. Στο γυμνάσιο έγραφαν μαζί με ένα συμμαθητή του σατυρικά σκέτς και ανέβαζαν χειροποίητα πειραματικά εργάκια που τα σκηνοθετούσαν κιόλας. Και έτσι κάπως κόλλησε το μικρόβιο του θεάτρου. Παρ' όλα αυτά έδωσε εξετάσεις και πέρασε στο πολιτικό της νομικής. Δυστυχώς ο πατέρας του που του είχε δυναμία δεν το έμαθε ποτέ. Την ημέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα, λίγο πιο νωρίς, είχε σκοτωθεί σε ένα τραγικό τροχαίο. Στα 18 του μόλις, ο Λεωνίδας Κακούρης ενηλικιώθηκε απότομα για να αναλάβει ως άντρας πια τα βάρη της οικογένειας. Το καλό, δηλώνει σήμερα, είναι πως έχω μπόλικη αξόδευτη νιώτη.
Την ίδια περίοδο πέρασε και στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, έχοντας διαβάσει μόλις το βράδυ της παραμονής τους μονολόγους για τις εξετάσεις. Παρακολουθούσε και τις δύο σχολές και παράλληλα δούλευε, ώσπου στον τρίτο χρόνο αποφάσισε να αφήσει τη νομική. Είχε πάρει πια τις αποφάσεις του, ήξερε που ανήκει. Ως παιδί του Εθνικού, από όπου αποφύτησε μάλιστα, δούλεψε για χρόνια σε θέατρα και έργα ρεπερτορίου, σε πειραματικές σκηνές αλλά και στην τηλεόραση. Από την πρώτη του εμφάνιση στην παιδική σειρά του κουτιού Τα Παραμύθια το 1987 στην Ετένα, μέχρι τις Άγριες Μέλισσες, όπου απολαμβάνει φέτος και μια μεγάλη προσωπική επιτυχία ως αδίστακτος Δούκας Σεβαστός, ο Λεωνίδας Κακούρης διέγραψε πορεία 32 χρόνων. Με αμέτρητες συμμετοχές σε πολλές επιτυχημένες σειρές όπως το Κάρμα ή το Σαν Χειμωνιάτικη Λιακάδα. Λίγοι θυμούνται πως ήταν ο τρίτος Τίμος Δράκος στην έκτη σεζόν της Λάμψης. Κανείς όμως δεν θα ξεχάσει το Γιάννη το Φωνιά στη σειρά της Αγάπης Μαχαιριά. Ή τον κακό Λευτέρη Ανδρέου της Επιστροφής, που έκανε τις γυναίκες που τον έβλεπαν στον δρόμο να λιποθυμούν σχεδόν από φόβο. Επειδή το να είσαι ένας καλός κακός είναι τέχνη. Κάτι άλλο στο οποίο επίσης είναι πολύ καλός και το ξέρουν λίγοι είναι οι μιμήσεις. Τραγουδάει σωστά ή τέλος πάντων αρκετά καλά ώστε να μπορεί να υποδίεται και τον Άσημο και τον Τζετσάνη. Έχει χιούμορ που τσακίζει κόκκαλα. Μάλιστα θα ήθελε κάποτε να παίξει κωμωδία, όπως θα ήθελε και να σκηνοθετήσει ένα θεατρικό. Και φυσικά έχει μια υπέροχη βαθιά φωνή, την οποία ο κόσμος έχει ακούσει πολλές φορές σε διαφημίσεις, μεταγλωτισμένες παιδικές σειρές ή γνωστές ταινίες κινουμένων σχεδίων. Η ειρωνία είναι πως την πρώιμη εφηβεία του η χρειά του ήταν ψηλή, σχεδόν κοριτσίστικη. Όπως και να έχει όμως, όπως λέει ο ίδιος, μια καλή φωνή, είναι μια καλή φωνή. Δηλαδή τίποτα χωρίς την ψυχή που θα τη ζωντανέψει. Η ψυχή, η ενέργεια, η δύναμή του είναι η οικογένειά του. Η αγαπημένη σύντροφος της ζωής του, Αλίκη, με την οποία γνωρίστηκαν στις πρόβες του έργου Μάλα, όπου εκείνος ήταν στο cast και εκείνη έπαιζε βιόλα. Και τα μικρά τους, η Ηλιάνα που είναι 13 χρονών και ο 9χρονος Βαγγέλης. Και στα παιδιά του, ο Λεωνίδας Κακούρης ορκίζεται πως δεν έχει υψώσει ποτέ τη φωνή. Χαίρομαι που σου άρεσε το βίντεο, διότι πρέπει να τα πω κι εγώ στην αγαπημένη μας Κάλια, ότι Κάλια μου είχαμε πάλι επιτυχία, μην ανησυχείς. Πολύ, πολύ πλούσιο το φωτογραφικό υλικό σου. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Λοιπόν, πες μου γιατί έγινες ηθοποιός. Δεν ήταν μια συνειδητή απόφαση. Ξεκίνησε σαν παιχνίδι από το σχολείο. Είχαμε φτιάξει μια ομάδα με ένα συμμαθητή μου και ξεκινήσαμε να σατιρίζουμε τους καθηγητές μας. Άρα ήσουν παιδί εξωστρεφή, δηλαδή ήσουν άνετος, έκανες πλάκες. Δεν ήμουν ακριβώς εξωστρεφής, αλλά όταν ήταν να γίνει κάτι τέτοιο, μια θεατρική παράσταση, μια εκδήλωση κτλ., νομίζω ότι μάζευα ό,τι δεν μπορούσα να εκφράσω στην κανονικότητά μου και το βγάζαμε εκεί. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, ο Θείασος της Τρέλας λεγόταν. Και σιγά σιγά έτσι ήρθα σε επαφή με το χώρο του θεάτρου, ανίδεως. Άρχισα να πηγαίνω στο θεατρικό μουσείο, άρχισα να διαβάζω κάποια θεατρικά έργα και κατάλαβα ότι το θέατρο είναι ένας κήπος όπου μέσα μπορεί να χωρέσουν πάρα πολλά από αυτά που εσύ θα ήθελες να ανθίσουν μέσα σου. Μου είπες ότι άρχισες να διαβάζεις. Ποιος όμως ήταν εκείνος που σε συμβούλεψε τι πρέπει να διαβάσεις? Κανείς δεν με συμβούλεψε. Το ένστικτό μου. Το ένστικτό μου, ναι. Και πώς τα κατάφερες έτσι καλά με το Εθνικό κιόλας? Κοίταξε, το Εθνικό είναι η πρώτη σχολή της χώρας. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και να θητεύσω δίπλα σε εκπληκτικούς δασκάλους. Ο Τάσος ο Λιγνάδης που ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Γιώργος ο Μιχαηλίδης, ο Ιάκωβος ο Ψαράς. Πλειάδα έτσι πολύ αξιόλογων καθηγητών και μας ενέπνευσαν αυτή την αγάπη για το θέατρο. Τελειώνοντας, δούλεψα 3 χρόνια με τη Μάγια Λιμπεροπούλου που ήταν σαν να έβγαλα μια δεύτερη σχολή, γιατί μέσα σε 3 χρόνια έκανα θέατρο ρεπερτορίου, παίζοντας 9 διαφορετικούς ρόλους. Οπότε ένιωσα ότι βγήκα και από τη σχολή του θεάτρου τέχνης και πάντρεψα και τα δυο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τότε, σε μια πολύ νεαρή ηλικία, που συνήθως το μυαλό μας δεν κάθεται και πολύ καλά στο κεφάλι μας, μας ξεσηκώνουν λίγο, ας πούμε, και οι ορμόνες ακόμα. Βεβαίως, είναι ηλικία βεβαίως, τέτοια. Και αυτές, εκεί. Εσύ τι. Και οι ορμόνες μέσα. Δηλαδή, όλα αυτά που μου λες είναι τόσο πολύ ωραία, καμωμένα και συγκροτημένα. Όχι, καθ' άλλο. Είναι λάθος εντύπωση αν περάσει κάτι τέτοιο. Όχι, πολλές φορές πήγαινα και αντίθετα στο δρόμο για να βρω αυτό που ήθελα. Φυσικά. Αλλά το να δηλώνεις τρελός και να βάλεις μια παντιέρα τρελού. Και λίγες τρέλες. Ναι, τρελός και λίγο έτσι. Φυσικά, λίμωνο. Χωρίς τρέλα η ζωή θα είναι πολύ άνοστη. Ωραία, εσύ τι ήταν, ας πούμε, το πιο τρελό που έκανες σε αυτή την ηλικία από 18 μέχρι 30.
Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, εξαρτάται. Πούμε, τα παράτησες ποτέ στη δουλειά σου εκεί που ξεκίνησες και είπες πολύ ωραία, όλα μου πήγαν πολύ στρωτά για ξεκίνημα και τώρα δεν θέλω. Θέλω να πάρω τη μηχανή μου, δεν ξέρω καν αν έχεις μηχανή. Φυσικά. Και πάω στη Σουηδία. Είχα μηχανή μέχρι πρόσφατα, πολύ πρόσφατα. Πλάκα-πλάκα περνάει ο καιρός, γιατί τα χρόνια, ο χρόνος είναι έτσι σχετικός. Και μηχανή και ταξίδια και έξω και αποφάσεις της στιγμής. Μα πρέπει να τη ζεις την ηλικία σου. Πρέπει να τη ζεις. Αλλιώς σου μένει κάτι σαν αγκαθάκι μέσα σου. Και γενικά σε κρατσουνάει χωρίς να σε αφήνει να απολαύσεις όλα αυτά που μπορεί να έχεις στη ζωή σου. Και πότε θεωρείς ότι ήταν η περίοδος που άρχισες να βγαίνεις από αυτήν την πιο ανάλαφρη φάση της ζωής? Ακριβώς ανάλαφρη δεν ήταν. Ακριβώς ανάλαφρη δεν ήταν, γιατί υπήρξαν κάποιες δυσκολίες στο ξεκίνημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι από μικρή ηλικία, και δεν τα λέω σαν κάτι άσχημο, απλώς όλα αυτά με διαμόρφωσαν στο να είμαι αυτό που είμαι σήμερα. Έτσι, δηλαδή δεν πετάω τίποτα από το παρελθόν μου και τίποτα από τη ζωή μου. Τη ζωή μας δεν την ορίζουμε όταν ερχόμαστε, έτσι. Εγώ ήμουν ένα παιδί μεταναστών, γεννήθηκα στη Γερμανία, επέστρεψα στην Ελλάδα. Σε τι ηλικία? Σαν παιδί δηλαδή, ή ήσουν πιο μεγάλος? Ήρθα και πιο μικρός σαν μωρό και μετά νομίζω Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού. Άρα μικρούλης. Ήμουνα στην Ελλάδα, ναι, σε σπίτια τώρα, έτσι, φίλων, συγγενών. Γιατί και ενώθηκα με την οικογένειά μου. Ήταν μετανάστες στη Γερμανία. Ναι, αλλά αφού ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα. Τα ωράρια είναι δύσκολα. Φαντάσου τώρα ένα νέο ζευγάρι που θα πρέπει να δουλεύει στο εργοστάσιο βάρδιες και να έχει να φροντίσει και παιδιά έτσι πολύ μικρής ηλικίας. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι πολύ εύκολο. Και άλλωστε τώρα εκείνα τα χρόνια, δεκαετία 60-70 που ήμουν εγώ παιδάκι, ήταν πιο δύσκολα. Ήταν πιο δύσκολη η ζωή. Μετά μεγαλώνοντας ξεκίνησα το θέατρο, μπήκα στη νομική. Μπήκες, βγήκες? Βγήκα στο τρίτο έτος, κατάλαβα ότι εντάξει, δεν είχε νόημα να συντηρώ και τα δύο, έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να ασχοληθώ ποτέ με αυτό το κομμάτι. Και το θέατρο θέλει αφοσίωση. Θέλει, αλλά ήξερες τι μπορείς να καταφέρεις, είχες όνειρα που πίστευες ότι θα γίνουν πραγματικότητα? Το πήγαινες έτσι? Όχι, όνειρα δεν βάζω. Ποτέ δεν είχα να πω ότι θέλω να κάνω αυτό ή να γίνω εκείνο. Πήγαινα σιγά σιγά με αυτό που μου προέκυπτε κάθε μέρα. Θα κοιτούσα ένα θεατρικό αν μου άρεσε το έργο. Αν μου άρεσαν οι συνεργάτες, οι συνθήκες. Και στη τηλεόραση έτσι το έβλεπες? Γιατί και τηλεόραση έκανες αρκετά. Τηλεόραση, ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς αρκετή. Έχω κάνει τηλεόραση. Είχα μια αρκετά μεγάλη απουσία τα τελευταία χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια. Γιατί? Γιατί με έναν τρόπο είχα απογοητευτεί λίγο από την τηλεόραση, από τις συνθήκες με τις οποίες γινόντουσαν οι δουλειές, από το σενάριο. Προσπαθούσα να βρω, να περικυκλώσω το ρόλο μου, να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένος και έβρισκα κάποια κενά. Οπότε αυτό που είχα να κάνω δεν ήταν να δημιουργήσω κάτι, αλλά να σώσω. Και έτσι φρόντισα να ασχοληθώ με ένα άλλο κομμάτι που είναι η εκφώνηση, η διαφήμιση. Οπότε λες, γιατί για να λέμε λίγο και τα πράγματα όπως είναι, γιατί η τηλεόραση για τους τοπίους δεν είναι μόνο δημιουργία, είναι και ένα έσοδο το οποίο τους βοηθάει, δηλαδή, να προχωράνε τη ζωή τους. Όλοι γνωρίζουμε το θέατρο, δεν έχει χρήματα. Είναι η δουλειά μας. Απλώς αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει με πολύ ωραίο τρόπο, να περνάς πολύ καλά, να το ευχαριστείτε και ο κόσμος. Και μπορεί να συμβεί και το εντελώς αντίθετο, έτσι. Όλοι το γνωρίζουμε. Σε όλες τις δουλειές όμως δεν ισχύει αυτό? Ναι, σαφώς. Εσύ όμως δεν θες να καθίσεις σε τέτοια δουλειά? Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν περιορίζεσαι? Δεν μπορώ, όχι. Με επηρεάζει. Ούτε καταπιέζεσαι? Δεν θέλω. Μήπως τώρα πια που είσαι σε μια ηλικία, ρε παιδί μου, που κι εσύ έχεις δρομολογήσει τη ζωή σου, ξέρεις. Έχω βρει λίγο τα πατήματά μου. Ναι. Έχεις τα πατήματά σου και δεν κάνεις μάλλον, δεν χαρίζεσαι. Όχι. Λοιπόν, από τις τηλεοπτικές σου δουλειές. Έχεις ξεχωρίσει κάποιες? Σίγουρα η σειρά της Αγάπης Μαχαιριά ήταν ένα σημείο σταθμός. Όπου και εκεί πάλι ήσουν λίγο κακούλης. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Γιάννης ο Φωνιάς ήταν παρεξηγημένος ήρωας. Φωνιάς και γιατί ήταν παρεξηγημένος. Φωνιάς, είχε το όνομα, αλλά όχι τη χάρη ο Κακομοίρης. Δεν λέω ότι δεν έκανε κάτι κι αυτός, αλλά σκέψου ότι είμαστε στην Κρήτη και κάποια στιγμή τον πιάνω στο κρεβάτι με... και γίνεται ένα φωνικό πάνω στο πάθος. Ναι. Αυτό ήταν όλο και όλο που έκανε. Αυτό πλήρωνε όλα αυτά τα χρόνια, τη στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι ήρωες είχαν φάει από 15-20 ο καθένας, αλλά ο Φωνιάς ήμουν εγώ. Και ξέρεις τι είναι να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να ακούς, ας πούμε, ο Γιάννης ο Φωνιάς, ο Φωνιάς, ο Φωνιάς.
Ρε Λεωνίδα, πες μου κάτι. Εδώ τώρα δεν έχεις σκοτώσει άνθρωπο. Αλλά είσαι τόσο ωραίος κακός. Εδώ έχω σκοτώσει. Ποιον σκότωσες? Σκότωσα το Γιάννη. Α, ναι, 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 εντάξει, συγγνώμη. Ναι, μωρέ, έχεις δίκιο. Και μερικούς ακόμα, δηλαδή. Δεν έχουν βγει. Πιο πριν στο παρελθόν, φαντάζομαι ότι από το σημείο που με βρήκε μέχρι να φτάσω εκεί, κάτι θα είχε συμβεί. Τι έχει αυτός ο ήρωας, ρε παιδί μου, και μέσα στην κακία του. Είναι τόσο τραβηχτικός ήρωας. Χαίρομαι που είναι. Είσαι ο πρώτος που βλέπω από τη σειρά τη συγκεκριμένη. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να δω και κάποιους άλλους μέχρι το τέλος της σεζόν. Αλλά πραγματικά όταν άκουσα τα μάτια εκεί, είπα: αν μπορώ να έχω ποιον θέλω από αυτή τη σειρά, ποιον θέλω. Και σκεφτόμουν εσένα. Τι έχει λοιπόν, πάμε στο ρόλο σου. Τι έχει λοιπόν αυτός ο ρόλος? Έχει δουλειά από πίσω. Δεν είναι παίρνω ένα κείμενο, διαβάζω τα λόγια και πάω και τα λέω. Το ρόλο του Δούκα τον έχω στηρίξει κυρίως σε κάποιους θεατρικούς ρόλους που έχω παίξει. Δηλαδή? Που είναι κοντά σε αυτό. Πριν από λίγα χρόνια είχα κάνει το Ζητιάνο του Καρκαβίτσα. Mm-hmm. Ο Ζητιάνος του Καρκαβίτσα λοιπόν είναι ένα πρόσωπο δυσήμαντο, ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να φέρει εις πέρας οτιδήποτε μπει στο μυαλό του, πηγαίνει και ξεσηκώνει ένα ολόκληρο χωριό, τους κοροϊδεύει, τους ξεγελάει, πουλάει σε ερηνικό βότανα, ας πούμε, στις γυναίκες για να πιάσουν παιδιά, καταστρέφει όποιον έρχεται δίπλα του γιατί είναι ραδιούργος και δεν έχει καμία ηθική αναστολή. Αυτός ο άνθρωπος από τη μια ήταν αυτός ο ανήμπορος, ο Ζητιάνος που έπαιρνε τα παιδιά από τις γειτονιές και αυτό ήταν πραγματική ιστορία, δηλαδή συνέβαινε στην ορεινή Φακτία, τυχαίνει να είμαστε και από το ίδιο χωριό με τον Ζητιάνο. Mm-hmm. Από το Λιβαδάκι, κοινό της Δεκαπλατάνου ορεινής Ναυπακτίας. Λοιπόν, μάζευε τα παιδιά, τα σακάτικα, τα παιδιά που βγαίνανε από αιμομιξίες που συνέβαιναν εκείνο τον καιρό κτλ. Και τα είχε κάνει το χαρέμι του και γύριζε περιοδεία και τα έβαζε και μαζεύανε χρήματα. Αυτός λοιπόν ήταν ένας πάρα πολύ σκληρός άνθρωπος. Όταν είδα το Δούκα, αναγνώρισα πάρα πολλά στοιχεία του Ζητιάνου, έτσι όπως τον είχα δουλέψει στο θέατρο. Και σε συνδυασμό με κάποιες μνήμες που είχα από κάποιους ανθρώπους που ήταν πολύ πιο αυταρχικοί, πιο σκληροί, πιο κλειστοί, μπόρεσα και φυσικά συζητώντας με τη Μελίνα την Τζαμπάνη και την Τίνα την Κάσου για το τι μπορεί να είναι ο Δούκας, κατέληξα στο να τον κατευθύνω και εγώ προς τα εκεί. Μην νομίζεις ότι και εμείς ξέρουμε στην αρχή. Το ξέρω, δηλαδή, προς Θεού, το καταλαβαίνω, ούτε περιμένω να μου πεις τη συνέχεια, Λες είμαι, δεν είμαι, είναι μέσα, γιατί δεν πηγαίνει και το γύρισμα, δεν είναι γραμμικό. Πρώτο, δεύτερο επεισόδιο, τρίτο. Μπορεί το πρώτο σου γύρισμα να είναι το δέκατο επεισόδιο. Α, ναι. Φυσικά. Και αυτό προϋποθέτει φυσικά δουλειά. Να έχεις διαβάσει όλα τα επεισόδια, να ξέρεις τι έχει συμβεί και να ξέρεις τι λες. Εσύ θες να τον δεις καλό, τον Δούκα? Καταρχήν, ο Δούκας αντιμετωπίζει κάτι το οποίο μόνο ο Δούκας δεν το ξέρει. Δηλαδή, θέλω να πω, το ξέρουμε όλοι εμείς με τη γυναίκα του. Ή μάλλον ναι. Δεν νομίζω δηλαδή, ότι θα του κάτσει πολύ καλά. Τέτοιος χαρακτήρας. Ναι, και αυτό... να την έχει βρει από τη γυναίκα του. Σε δηλαδή, πες μου, σε παρακαλώ. Έτσι είναι η ζωή. Και αυτό είναι το πολύ έξυπνο που κάνουν τα παιδιά. Έτσι είναι η ζωή. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αλλιώς θα ήταν τα πράγματα πολύ τακτοποιημένα και θα ξέραμε όλοι τι θα μας συμβεί. Δεν ξέρουμε. Μπορεί να ξυπνήσεις το πρωί και να είναι η χειρότερη σου μέρα. Να πας να κάνεις κάτι που δεν ήθελες να το κάνεις με τίποτα. Και στη διαδρομή να σε πάρουν ένα τηλέφωνο και να σου πούν: α, ξέρεις, εκεί που ήταν να πας δεν θα γίνει, γιατί έχει πάθει η Λαρά. Και λες, εντάξει. Μια και σε έχω, εξήγησέ μου κάτι. Τα ξεχωρίζει τα παιδιά του ο Δούκας ή εμένα μου φαίνεται έτσι? Τα ξεχωρίζει, ναι. Πώς γίνεται αυτό? Χωρίς να το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Α, δεν το καταλαβαίνει. Νομίζω που το κάνει ασυνείδητα. Πώς γίνεται αυτό? Θα μου πεις πώς γίνεται, δεν το έχεις ξαναδεί, Ελένη. Ναι, αλλά ποτέ δεν είσαι σίγουρος ότι πραγματικά συμβαίνει. Λες, μπα, δεν το κατάλαβα. Να πούμε καλά. Κάτι. Τα παιδιά για το Δούκα είναι κτήμα. Είναι ξεκάθαρα. Η συνέχεια. Ξεκάθαρα. Είναι η συνέχεια. Η γυναίκα του δεν είναι, με συγχωρείτε. Είναι το κτήμα κι αυτή. Όλοι κτήμα. Αλλά είναι σε βαθιά μεσάνυχτα. Έτσι. Γι' αυτό και υπάρχει η νεμία. Εκεί θα ήθελα λίγο να ξυπνήσει. Ναι. Εκεί θα ήθελα να δω αντίδραση, γιατί βλέπουμε μόνο με όλους τους άλλους και με τα παιδιά του. Ναι, ναι. Θέλω πάρα πολύ να δω τι αδυναμία έχει σε αυτή τη γυναίκα που θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη αδυναμία. Μεγάλη αλλά αδυναμία. Μέχρι πού? Δεν ξέρω τι θα συμβεί, γιατί δεν γνωρίζω. Μα δεν θέλω να μου το πεις προς Θεού. Δεν το γνωρίζω κιόλας, αλλά πιστεύω ότι θα είναι πολύ δυνατές σκηνές όταν ο Δούκας καταλάβει τι γίνεται. Εγώ πιστεύω θα τον αλλάξει και λίγο σαν άνθρωπο. Οπότε θα δώσει και άλλα επεισόδια. Πολύ. Ίσως είναι και το. Το κλειδί ίσως είναι η στιγμή που κάτι θα, από όλο αυτό το άκαμπτο που είναι ο Δούκας, σπάσει.
Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι όταν σπάνε, σπάνε πολύ άσχημα, σε πολλά κομμάτια. Το περιμένεις όμως αυτή τη στιγμή, σε βλέπω. Ναι, το περιμένω. Λοιπόν, για να αφήσουμε λίγο τις μέλισσες και πήγαινε με λίγο στο θέατρο. Ωραία. Για πες μου τι κάνεις φέτος. Λοιπόν, φέτος έχω τη χαρά να εμφανίζομαι σε ένα πολύ ωραίο έργο του Μινά Βιντιάδη, που λέγεται «Ο Κάτω Παρθενώνας», σε σκηνοθεσία της Βάνας Πεφάνη, με τον Χρήστο το Σαπουτζή. Ενσαρκώνουμε δύο ήρωες. Το έργο λέγεται «Ο Κάτω Παρθενώνας», άρα υπάρχει ο Παρθενώνας. Από τη μια είναι ένας πλούσιος επιχειρηματίας που τον βλέπει από την καταπληκτική υπέροχη βεράντα του πολυτελούς διαμερίσματός του, ο ένας ήρωας. Και ο άλλος ήρωας είναι ένας νεοάστεγος που μένει στο Φιλοπάπου σε μια σπηλιά με θέα τον Παρθενώνα. Αυτοί οι δύο κόσμοι λοιπόν κάποια στιγμή συναντώνται όταν ο επιχειρηματίας έχει την ιδέα, επειδή είναι στα πρόθυρα αυτοκτονίας και την επόμενη μέρα η εταιρεία του θα πτωχεύσει και θα βγουν εκατοντάδες επενδυτές στο δρόμο, να προσλάβει έναν άστεγο, να του προσφέρει 50.000 ευρώ και να τον δολοφονήσει έτσι ώστε τα παιδιά του να πάρουν την αποζημίωση και ο ίδιος να αποκαταστήσει το όνομά του. Ερχόμενος λοιπόν ο νεοάστεγος μέσα στο σπίτι του, αρχίζουν να αλλάζουν λίγο οι ρόλοι, αρχίζει να αποκαλύπτεται ο κόσμος αυτού του ανθρώπου, γιατί είναι εκεί, γιατί αποφάσισε να αποτινάξει από πάνω του οτιδήποτε περιττό και να ζήσει μόνο με αυτά που χρειάζεται, προφανώς έπειτα από κάποιο πλήγμα ή κάτι που του συνέβη στη ζωή του. Και αυτοί οι δύο κόσμοι συγκρούονται. Αυτή η παράσταση είναι στο θέατρο Άλμα κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9. Παράλληλα. Α, παράλληλα. Κάτσε ρε παιδί μου, εσύ δουλεύεις και κάθε μέρα, είπαμε, με τη σειρά, δεν έχεις πάρει ανάσα. Τι παράλληλα, εκτός από αυτό το Δευτέρα, Τρίτη. Παράλληλα, είναι δύο παραστάσεις, 5η, 9 και 16 Ιανουαρίου, στο θέατρο Άλμα πάλι, η παράσταση «Το Φαλιμέντο του Κόσμου», όπου είναι μια παράσταση που κάνω γύρω στα 7 με 8 χρόνια. Έχει να κάνει με τον Νικόλα Άσημο, είναι βασισμένη σε μουσικές, τραγούδια. Έχει ξανακάνει κάτι τέτοιο. Παρλάτες, ναι, έχει γίνει. Είναι μια παράσταση που συνεχίζει η Ελένη να πηγαίνει από μόνη της. Δηλαδή, τι εννοώ. Έχουμε αποχαιρετιστεί πάρα πολλές φορές με τα παιδιά, με τους μουσικούς. Τι ωραία που ήταν, εξαιρετικό. Μπράβο, αχ, μακάρι και σε άλλα τέτοια κτλ. Μετά από λίγο, σκάει μια πρόταση να μας το φέρετε στη Θεσσαλονίκη. Και κάπως έτσι ζωντάνεψε και φέτος. Με φώναξε η Βέτα Ικελέση στο θέατρο Αμαλία, ανεβήκαμε, το προσάρμοσα για θεατρική σκηνή, όπου έπρεπε να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές. Και τώρα, εφόσον ετοιμάστηκε και παίχτηκε στο Αμαλία, είπαμε με το Θέμη το Μουμουλίδη να παιχτούν και δύο παραστάσεις εδώ, έτσι με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα και ως προς τα τραγούδια και ως προς τα κείμενα. Και μαζί με αυτό όμως. Τι κι άλλο! Ετοιμάζονται και οι 7 αναζητήσεις, όπου είναι μια παράσταση που θα ανέβει στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Συγγνώμη, στο σπίτι σου σε βλέπουνε. Ναι. Αυτή την περίοδο όχι γιατί λείπουνε, αλλά προσπαθώ να βρω λίγο χρόνο να με δούνε, ναι. Δεν έπαιξες και στο κινηματογράφο τώρα. Ναι, τώρα είχα μια συμμετοχή. Στην Ευτυχία. Στην Ευτυχία, ναι. Ως Τσιτσάνης. Αυτό συνέβη, έγινε το γύρισμα, είχε γίνει τελείως. Θέλω να πω για την παράσταση αυτή ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εγχείρημα. Νιώθω πραγματικά μεγάλη χαρά που συμμετέχω σε αυτό. Έχω να ερμηνεύσω ένα εξαιρετικό κείμενο του Γιάννη του Τσίρου, το οποίο με δονήσει θέμελα κάθε φορά που το διαβάζω. Αισθάνομαι ότι αυτό το κείμενο θα έπρεπε να είναι στις σχολές όσων θέλουν να γράψουν θέατρο, για το πώς μπορείς να γράψεις ένα μονόλογο με αφορμή ένα θέμα. Ποιο είναι το θέμα όμως? Το θέμα είναι, βασίζεται στις αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού και είναι 7 διαφορετικές ιστορίες ανθρώπων που ψάχνουν να βρουν κάποιο πρόσωπο. Και έχουμε μέσα όλοι τον πόλεμο, τη μεταπολίτευση, τον εμφύλιο. Όλη η ιστορία της Ελλάδας περνάει μέσα από αυτές τις 7 διαφορετικές ιστορίες. Λεωνίδα, ως χαρακτήρας εσύ, θα σε ξαναρωτήσω μια ερώτηση που σου έκανα πριν μισή ωρίτσα όταν κάθισες εδώ. Έχεις καθόλου κάτι πιο... Ποιο, ρε παιδί μου, πιο ανάλαφρο? Γιατί και οι επιλογές σου επαγγελματικές όλες έχουν μέσα βαθμό δυσκολίας, έχουν πόνο, έχουν. Ελένη, είμαι μεγάλο σούργελο. Αλήθεια μου λες. Ελένη. Αλήθεια μου λες. Δεν θα μου τα πεις αυτά στη δεύτερη φορά που θα τα ξαναπούμε. Σοβαρολογείς τώρα. Βέβαια. Σε κοιτάζω τόση ώρα και λέω. Αν εντάξει, ξέρεις τι σκέφτηκα. Έχουμε συνεργαστεί και αλλού συνεργαζόμαστε. Πού? Είμαι η φωνή σου στη Λορεάλ.
Πλάκα μου κάνεις. Τώρα μου το λες μετά από τόσα χρόνια. Έλα να σε φιλήσω και σε φωνή μου. Σοβαρολογείς. Ναι, βέβαια. Πολύ χαίρομαι που το ακούω. Δεν το ήξερα. Βέβαια. Είσαι η φωνή μου. Φωνή σου είμαι. Μόλις βγαίνεις και λες η Ελένη, το και η μάσκα και τα λοιπά. Και βγαίνω και λέω από τη Λορεάλ, Μαρή. Θα με τρελάνεις, Λεωνίδα. Θα με τρελάνεις, Λεωνίδα. Μάλιστα. Σε κωμωδία έχεις παίξει στο θέατρο. Είμαι στο θέατρο. Φύση και θέση κωμικός ηθοποιός. Αλήθεια μου. Το λέω ξεκάθαρα. Μα γιατί όμως είναι και η φωνή σου τέτοια που δεν μπορώ να. Δεν έχει σημασία. Η φωνή μπορεί να αλλάξει. Σε μια κωμωδία. Εντάξει, η φωνή είναι φωνή. Μα είναι όλο, είσαι, έχει ένα. Πώ να μπορείς να πηγαίνεις το μεγνώμονα τη φωνή σου. Δηλαδή θα πρέπει να πηγαίνεις να παίζεις όλους τους ρόλους έτσι σαν δούκα. Δεν γίνεται. Κάθε ρόλος έχει τη δυναμική του, έχει τη συχνότητά του, έχει τον τόνο του. Ας πούμε στο Τζιτσάνι που έπαιξα τώρα στην. Εάν πήγαινα στο Τζιτσάνι και έλεγα. Κάτσε να δω λίγο τι έχουμε εδώ. Α, στου γυαλού τα βοτσαλάκια κάθονται δύο καβουράκια. Και... είναι σαν να ακούς το Δούκα, έτσι δεν είναι. Ναι. Έπρεπε να αλλάξει και αυτό. Δεν είναι πώς μόνο η φωνή. Έγινε όπως έγινε. Σου δείξανε πώς ήταν η φωνή, δηλαδή πώς θα το έλεγε. Κανείς δεν θα σου δείξει. Αλλά υπάρχει το YouTube, υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχουν τόσα. Και τι μπορεί να πει. Είδα τον Τζιτσάνι, τον μελέτησα. Μελέτησα τη φωνή του, τις κινήσεις του. Μπορεί να πιάσει τις φωνές. Φυσικά. Και τον Άσημο τον δουλεύω με τη φωνή του Άσημου. Δεν βγαίνω ως Λεωνίδας να μιλάω. Ως Λεωνίδας, πώς μιλάς γιατί με έχεις μπερδέψει. Λεωνίδας μιλάω έτσι όπως σου μιλάω τώρα. Εντάξει, όπως μου μιλάς τώρα είναι λίγο και όπως μιλάς σαν Δούκας. Εκτός όταν είσαι θυμωμένος είναι λίγο πιο βαθιά. Που είναι λίγο πιο. Ναι. Ναι. Αλλά στα κανονικά του είναι έτσι. Εκεί είναι η φωνή, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα πάλι για διαφημίσεις. Κάπου εδώ πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Αλλά Λεωνίδα, αν και μου είπες ότι έχουμε ξαναγνωριστεί, εγώ πολύ χάρηκα που σε γνώρισα. Και εγώ χάρηκα. Και περιμένω την επόμενη φορά. Που θα είμαστε ακόμα πιο... απελευθερωμένοι. Ναι. Ωραία.